Τι να προστατεύομαι. Έχω μάθει να μην παίρνω στο λαιμό μου και άλλους ανθρώπους. Εάν θα κάνω το εμβόλιο, εάν το έχω κάνει, αν έχω νοσήσει ή δεν έχω νοσήσει, δεν θα το μάθει ποτέ κανένας. Δεν θα παροτρύνω κανέναν άνθρωπο με τη δική μου πράξη, γιατί είμαι και δημόσιο πρόσωπο. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι πάτησαν πάνω στην επιδημία και προσπαθούν να κάνουν πολιτική καριέρα. Δεν αντέχω και μισώ τους ανθρώπους αυτούς. Το να εκμεταλλεύονται αδυναμίες και προβλήματα ανθρώπων για να προωθήσουν δικά τους συμφέροντα. Και νομίζω καταλαβαίνει ο κόσμος, και για ποιον μπορεί να μιλάω, τώρα τελευταία που μιλάτε για τον, δεν ξέρω, μιλάμε για τον κύριο Πετράκο, που είναι και συνάδελφός μου, ότι τώρα ξαφνικά λίγο το λιένει. Μα εκείνος φώναζε να μην κάνει ο κόσμος εμβόλια. Ήταν αντιεμβολιαστής. Είναι δυνατόν? Και για ποιο λόγο μου λέει τώρα ότι δεν ήταν? Μα ήταν. Όταν κατεβάζεις έρευνες και λες στον κόσμο μην εμβολιαστείτε, γιατί υπάρχουν εδώ έρευνες που λένε ότι δεν είναι ασφαλή τα εμβόλια. Δεν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία το να παροτρύνει ανθρώπους να μην κάνουν το εμβόλιο? Έπαιρνε καμία ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους μπορεί δεν έκαναν το εμβόλιο λόγω του κυρίου αυτού? Πήρε κάποια ευθύνη και να πει ότι εγώ τους έσπρωξα στο θάνατο ή τους έσπρωξα σε κάποια προβλήματα, όπως έλεγε εκείνος για αυτούς που θα εμβολιαστούν? Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο καθένας προωθεί τα δικά του συμφεροντάκια και βλέπει τα ισοπεδώνει όλα και τα φέρνει στα μέτρα του όλα. Πιστεύεις δηλαδή ότι το κάνει για πολιτικούς λόγους? Βεβαίως. Γιατί πολιτεύεσαι? Τι θα κάνεις? Και όταν τελειώσει ο κορονοϊός, δηλαδή τι θα σώσεις? Ποιες είναι οι προοπτικές σου? Πάνω σε ένα πρόβλημα ξεκινάμε και λέμε ναι, παίρνουμε τη σημαία μπροστά και προχωράμε και λέμε αντί κατά των εμβολίων και ό,τι γίνει έγινε, είπαμε να κάνουμε κίνημα. Και ξαφνικά μετά τα αλλάζεις όλα, γιατί σου έχουν πει ότι για να είσαι πολιτικός όμως πρέπει να είσαι και λίγο συμπαθής, δεν πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να κάνεις ισορροπίες. Δηλαδή, όχι, δεν τα μπορώ. Είναι υποκριτικά και πραγματικά ο κόσμος να γίνει πιο σοφός. Να καταλαβαίνει λίγο τους σακαβλιάδες αυτά τα πολιτικά εκτρώματα για μένα. Αυτά είναι τα πολιτικά εκτρώματα τα μετά.